Το εγκαταλελειμμένο κτίριο της Πάρνηθας χτίστηκε το 1912 με σκοπό την οσιλία των ανθρώπων που έπασχαν από εφηματίωση. Στα 30 χρόνια και πλέον που λειτουργήσε, χιλιάδες άνθρωποι νοσηλεύτηκαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στους τοίχους του Ιδρύματος. Στα τέλη του 1960 αποφασίστηκε το κλείσιμο του σανατορίου και η μετατροπή του σε ξενοδοχείο και σε σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, έως και το 1980, οπότε και εγκαταλείφθηκε στο χρόνο και στα στοιχεία της φύσης. Σήμερα η επιβλητική του όψη έχει δημιουργήσει δεκάδες αστικούς μύθους από δαιμόνια και φαντάσματα, μέχρι τελετές μαύρης μαγείας που συμβαίνουν στο ιστορικό του. Η κατάσταση του κτηρίου προκαλεί στον επισκέπτη άσχημα συναισθήματα, διεγείροντας τη φαντασία του για μυστηριώδεις και ανεξήγητες καταστάσεις. Κάθε θόρυβος και κάθε σκιά αφήνει την εντύπωση ότι προέρχονται από άλλους μυστηριώδεις κόσμους πνευμάτων και φαντασμάτων. Η επιβαρημένη ιστορία του συγκεκριμένου κτηρίου δεν αφήνει αδιάφορο τον κάθε επισκέπτη να δημιουργήσει με τη φαντασία του τη δική του συναρπαστική ιστορία. Το κτίριο είναι ρυπωμένο και εκθετημένο σε κάθε φυσικό στοιχείο, με αποτέλεσμα κάθε δραστηριότητα στο κτίριο να φαντάζει σαν κάτι παραφυσικό. Κάθε αναφορά που έχει γίνει για αυτό το κτίριο, το πρώην σανατόριο, θυμίζει να είναι βγαλμένες από ταινίες θρίλερ, με αποτέλεσμα να μαγεύει και να τρομάζει τη φαντασία του κάθε επισκέπτη. Το κτίριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για γυρίσματα των πιο τρομακτικών ταινιών τρόμου. Η ομάδα μας βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο του παλιού σανατορίου για να εξερευνήσει τους εσωτερικούς χώρους του και για να διαπιστώσει αν όλες αυτές οι αναφορές είναι πραγματικές ή απλά ένας μύθος. Οι ερευνητές θα κινηθούν σε όλα τα εσωτερικά διαμερίσματα, καταγράφοντας και με τεχνολογικά μέσα όλες τις δραστηριότητες που πιθανόν να εμφανίζει το συγκεκριμένο κτίριο. Κάθε θόρυβος και κάθε οπτική προβολή θα καταγραφεί και θα αξιολογηθεί με τεχνολογικά μέσα, που είναι ικανά να φανερώσουν την πηγή και την ταυτότητά τους. Πολλά είναι τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από διάφορες ομάδες ανθρώπων που ερεύνησαν το χώρο και κατέγραψαν περίεργους ήχους, ομιλίες και εμφανίσεις σκιών. Αυτές οι δραστηριότητες θεωρήθηκαν ως ανεξήγητες. Το κτίριο είναι κατεστραμμένο και ανοιχτό σε φυσικά στοιχεία και ίσως κάποιοι ήχοι και κάποιες οπτικές εμφανίσεις να οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Μετά από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων που βρήκαμε στο διαδίκτυο από διαθέσιμα βίντεο και αναφορές, κατευθυνόμαστε στην Πάρνηθα στο πρώην σανατόριο. Σανατόριο είναι η δεύτερη φορά που έχουμε έρθει, παιδιά. Την πρώτη φορά που ήρθαμε για να κάνουμε μια έτσι, πρώτη ματιά, μια γρήγορη έρευνα. Και χωρίς εξοπλισμό. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την Πάρνηθα. Σήμερα έχουμε φέρει όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό για να καταλάβουμε αν όντως όλα αυτά που ακούγονται, όλοι αυτοί οι μύθοι, υπάρχει κάποια βάση πραγματικότητας. Αν είναι φυσική, οφείλονται κάπου. Εγώ πιστεύω το κτίριο λόγω της κατάστασής του ότι πολλά φυσικά φαινόμενα πρέπει να ισχύουν, γιατί όπως βλέπουμε είναι εγκαταλειμμένο, είναι ανοιχτό. Να δω παντού. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, ζώα. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα δεν έχει καθόλου αέρα, έτσι καθόλου. Ναι. Δεν υπάρχει αέρα. Σήμερα, σήμερα έχει πάρα πολύ καλή μέρα. Έχει κρύο, αλλά δεν έχει αέρα. Ναι, είναι μια καλή μέρα για να αποφύγουμε κάποιου ήχου που θέλουμε να υποθέσουμε. Δημιουργούσε ο άνεμο. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε εξοπλισμό. Ναι, ξεκινάμε σιγά-σιγά. Η δική μας ομάδα ερευνών θα πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη έρευνα σε όλα τα διαμερίσματα του κτηρίου, χρησιμοποιώντας ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι κατάλληλος να διαχωρίσει όλα τα φαινόμενα αν είναι πραγματικά ή απλά ένας μύθος. Από φυσικές αιτίες έχουμε σπάσει τα διαγραφήματα. Πάρα πολλά χρόνια αυτό.
Κάτω καλύτερα πιστεύω. Εδώ είναι τώρα το πρώτο επίπεδο που μπήκαμε. Είναι το Εσόγειο. Συνήθως όλες οι έρευνες που έχουν γίνει και έχουν ακουστεί διάφορα φαινόμενα από διάφορους που αναφέρουν είναι για τα υπόγεια, δεν είναι για εδώ πέρα. Ναι. Εδώ λέω να ξεκινήσουμε από τα υπόγεια και να ανέβουμε μετά. Ξεκινάμε. Θέλω να κάνουμε και μια έτσι και εκεί εδώ πέρα να δούμε. Σε συγκεκριμένο διάδρομο. Είναι από το να σου πω ότι είναι πολύ δυνατό το σημείο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ευχάριστο το κεφάλι εδώ. Αλλά σίγουρα να κατέβουν όλα αυτά. Ένα ετοιμό να μου πει. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι και φυσική παράγοντα. Δηλαδή, πολλού φυσικού παράγοντε μπορεί να προκαλέσουν κάποιου θορύβου. Ακόμα και οπτικέ εμφανίσει. Έτσι μπορεί να είναι ένα ζώο, μπορεί να είναι. Υπάρχουν άθλοι που μένουν εδώ πέρα. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι για εδώ. Εδώ είναι ένα μέρος. Και εδώ να πάμε και εδώ κάποιος να δούμε κάποιος δείξεις αλλού, γιατί έχει γυριστεί βίντεο εδώ στη λίγο να πάρουμε. Οπότε πάνε αυτές είναι τα κέντρα από εδώ και το συγκεκριμό. Να αρχίσουμε να κάνουμε δύο. Το θέλει το βαλάδε. Ας ετοιμάσουμε τον εξοπλισμό. Εδώ πέρα. Να κουμπήσουμε εδώ καλύτερα. Και θα το κάνουμε μεταφερόμενο, να μπορούμε να το παίρνουμε μαζί μας. Η ομάδα έφτασε στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου και ξεκινάει την τοποθέτηση του τεχνολογικού εξοπλισμού για να καταγράψει ήχους και εικόνες. Λοιπόν, ξεκινάμε και κλείνουμε όλα τα κινητά για να μην έχουμε παρεμβολές στα μηχανήματα. Θα σου κάνω να μην σας πούμε κάτω. Θα πάμε να τα πάρουμε όλα κάτω. Όχι, όχι, το μεγάλο, τη βάση. Ακόμα όχι. Να δούμε πού θα πάρουμε ενδείξεις. Γιατί με αυτό θα πάρουμε. Θα πάρουμε από εδώ κατευθύνσεις και θα θέσουμε πέρα για να δούμε. Λοιπόν, κλείσα όλα τα κινητά. Κάποιος να προσέχει τα μηχανήματα που τα έχω κολλήσει εδώ, μην φύγει κάποιο μηχάνημα. Θα ακούμε θορύβους. Να κάνω, θα δεις λίγο κάτι. Ξεκινάει με 5,2, πάει 5,6, 5,8. Ποιο είναι το σχόλος εκεί. Φαντάζομαι. 5,6, 5. Είναι από 4, πήγε φαντάζομαι 5, 6. Ναι. Καταγράφω και ήχους, βάζω να καταγράψω και ήχους. Τώρα θέλω λίγο απόλυτη ησυχία γενικά για να μην ακούγονται γιατί οι συσκευές θα πιάσουν τους παραμικρούς ήχους που θα κάνουμε εμείς. Πάμε, ξεκινάμε. Ενδείξεις.
Κατεβαίνουμε υπόγειο από πού? Κατεβαίνουμε από εδώ. Προσοχή εδώ. Δεν είσαι στο παράθυρο, λες. Ναι, εδώ μέσα. Να αποφεύγεις τα παράθυρα. Γιατί εκεί θα βλέπεις σίγουρα μετά μόλις θερμοκρασίας. 4 με 5... Περιμένουμε να δούμε ενδείξεις 4 με 5, 6 διαφορές. Ναι, όχι μία, δύο, είναι εξωτικό το ένα δύο. Απλά λέω ότι αυτό είναι πολύ χαμηλά εδώ. 0,9 πήγε. Μείωμα. Πάμε. Εγώ δεν παίρνω κάποια σοβαρή ενδείξη εδώ πάντως. Εδώ και αριστερά στο δωμάτιο που είμαστε. Εδώ νομίζω ότι είναι ο διάδρομος ο γνωστός. Κάθε βίντεο βλέπω αυτό το διάδρομο. Και εμείς τον είχαμε προχωρήσει, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχουμε ξανάρθει εδώ. Βέβαια, χωρίς εξοπλισμό. Εκεί τρίτησε το προσέγγιο, ε. Είναι πιο πολύ ο σεισμός με τρομάζει εδώ μέσα. Είναι ένα κτίριο που είναι έτοιμο να πέσει. Κοίταξε, γενικά προκαλεί αυτό το κτίριο κάποιους θορύβους. Αλλά σου πει. Μην ξεχνάμε, είναι ένα κτίριο μέσα στο βουνό, στο βουνό, χωρίς παράθυρα. Είχε, ο αέρας κάνει τρομερές εναλλαγές δηλαδή, στον ήχο. Πάμε στο κάτω μέρος, στην κουζίνα. Νομίζω όχι από εδώ, αλλά... Όμως κάποιος είπε δεν τέννησε. Λούσια. Τι έγινε. Έκλεισε το κρεχαμπάρι. Έκλεισε. Ναι. Μόνο του. Ναι. Το άκουσα εγώ που έκλεισε. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Μόλις. Όταν δένουμε ένα φακό τώρα, περίμενε. Προσοχή. Προσοχή, παιδιά. Είναι και αυτό που θα πάρω εδώ. Ναι. Κοίτα εδώ, παιδιά.
Εγώ σου πήγα τελείως. Κάτι παίζει εδώ πέρα. Τα μηχανήματα βλέπει κανένας να χτυπάει και ποτέ να παρακολουθούνται και τα μηχανήματα. Εντάξει, μετά από εντάξει υπάρχουν. Κοίταξε. Παρατηρήσαμε, χωρίς να ξέρουμε τώρα σε τι αιτία είναι αυτό, είναι ότι τελειώσανε μπαταρίες ταυτόχρονα από 2-3 μηχανήματα. Αυτό τώρα μπορεί να οφείλεται και εντάξει, να μην είχαν φορτωθεί καλά οι μπαταρίες. Πάντως είναι ένα φαινόμενο που αξίζει να το συζητήσουμε. Ότι ταυτόχρονα. Εντάξει, μπορεί να οφείλεται και σε μαγνητικά πεδία, σε γεωφυσικά, για άλλα, σε άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με. Εντάξει, ναι, αυτό λέμε. Ότι δεν είναι. Πάντως κάποια δραστηριότητα τώρα δεν είδαμε την πρώτη βόλτα. Σημαντική δραστηριότητα όχι. Έτσι, πάμε τώρα να πάρουμε ένα τα δωμάτια να δούμε μέσα αν. Τα όργανα στα χέρια μας και δεν πήγε ανοίξει. Λοιπόν, εδώ γενικά προσοχή. Thank you.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο. Ναι, προσέξτε, πατάτε, έτσι. Είναι σάπιο το μέρος. Τριαράκι έφυγε. Αυτό κάτι έχουν κάνει. Δεν το προχωράμε. Ναι, λίγο. Είναι ο πιο σημαντικός χώρος που έχουμε έρθει μέχρι τώρα. Κάτι λίγο ησυχία. Νομίζω δεν έχουμε κατέβει κι άλλοι εδώ. Τόσο κάτω δεν νομίζω λίγο. Δεν υπάρχει άλλο υπόγειο από αυτό. Ο χώρος είναι φρικαλαίος, έτσι. Υπάρχουν μεταβολές εδώ. Να είναι πολύ μικρές. Κοιτάξτε, εμείς ξεχνάμε ότι είμαστε στην Πάρνηθα, έτσι. Είναι ένα μαγνητικό περιβάλλον. Σίγουρα, ναι. Μαζί πολλά μαγνητικά. Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα πριν, ότι είναι γενικά τρομερές, αλλά υπάρχουν. Προσέξτε εδώ. Είναι με το πανεπιστήμιο της Παλιάς Ανάσα.
κάποιες ενδείξεις παίρνουμε. Όχι τόσο σημαντικές, αλλά πολύ δυνατό. Για όσο το σαλεύω, έτσι. Δεν είναι τόσο άρχον. Τι ησυχία. Νομίζω ότι είναι λίγο μύθος όλα αυτά, έτσι. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που έχουμε έρθει. Όντως ακούσαμε την πρώτη φορά κάποιους ήχους. Οπότε δεν είχαμε όλοι να δούμε τι ήχοι είναι αυτοί. Αλλά και από... με άλλες καιρικές συνθήκες, έτσι. Ναι, πάρα πολύ αέρα. Δεν αισθάνομαι και κανένα χώρο ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Ένα εγκατελειμμένο κτίριο. Ναι, είναι αφρικαλαία η κατάστασή του. Έχουν περάσει απίστευτοι που έχουν καταστρέψει πράγματα εδώ μέσα. Βλέπετε, όλο μπάζα και σκουπίδια είναι. Σίγουρα έχουν και πρεζάκιδες και άστεγοι και χίλια δυο. Ίσως κάποιοι θορύβοι να προέρχονται και από αυτούς, έτσι. Δηλαδή κάποιες εμφανίσεις. Γι' αυτό γενικά θέλει προσοχή όποιοι έρχονται. Καλό να το αποφεύγουν. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να το ρεύνει. Αυτό δεν είναι ένας χώρος που μπορεί να προκαλέσει κάτι. Τουλάχιστον για τη δικιά μας ομάδα κάει, ναι. Τελείωσε. Εγώ δεν αξίζει να ασχοληθεί. Πάνω θα γίνει τέλειο. Τρέχουμε. Αυτή ήταν η πιο σημαντική ένδειξη που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Πάμε, θα πάμε. Κάτσε να κάνουμε λίγο ησυχία, γιατί ίσως... Εδώ πήραμε μία ένδειξη μόνο. Πάρε το μαγρασίες. Δεν έχει ιδιαίτερες μεταβολές γενικά σε όλο το κτίριο. Εδώ στο μενού κοντά τριγύρω. Το πιο επικίνδυνο πράγμα εδώ μέσα είναι οι σκάλες φαντώνει. Εγώ θα έλεγα να την ανέβουμε. Εγώ λέω να κάτσουμε έτσι κανένα δεκάλεπτο εδώ. Και παραπάνω. Να παράξουμε εδώ σε αυτό το χώρο. Αρκεί να αποφύγουμε τις... Τις παγίδες, κρίνεις πολλές παγίδες, εκεί τα πρόσεχε, μην πάτας εκεί. Και έχει ένα από κόπα εκεί πάνω. Ναι, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, θα το ανέβουμε σιγά σιγά. Έχουμε κάνει και χειρότερο. Εντάξει. Εγώ λέω να κάτσουμε εδώ ένα καρτάκι, να κλείνουμε ένα το χώρο. Πριν έρθουν εδώ, δεν σας κρύβω ότι είχα μια διέστηση ότι είναι αφρικαλαίο μέρος. Επόμενος εδώ τώρα δεν αισθάνομαι τίποτα. Είχα μια αγωνία τώρα, θα συμβεί κάτι. Κοίταξε, με τόσες ιστορίες που έχουν γενικά τους κόσμους και ασχοληθούν αυτό το κύριο. Να πεις αυτά τα λίγο. Για κάτω πίσω το κέρι σου. Αυτά είναι μια καλή ένδειξη. Γιατί μόνο σε μένα. Εγώ πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο χώρο που είμαστε. Εδώ αξίζει να πάρουμε κάποιε ενδείξει. Μόνο εδώ έχουμε πάρει τρει ενδείξει, πού είναι άλλο. Κλείστε ρε παιδιά λίγο τα φώτα. Κλείστε εδώ. Πάντα φώτα να ανάψουμε λίγο. Κλείστε φακού όλα. Μόνο τι κάμερε θα ανοίξω. Για κλείστε φακού λίγο. Κλείστε όλου του φακού και τι λήψει. Όχι όλοι μαζί. Να ξέρεις. Να σου πω κάτι, πώς είναι το αυτοκίνητο. Ναι, έλα από εδώ. Έλα, όχι από εδώ έξω. Την άκουσα κι εγώ. Μην κάνει λίγο ακριβώς. Να πεις
Να έφυγε τώρα αυτοκίνητο από την πόλη, να βλέπω τι πάμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πάμε και από την προσινή πλευρά. Ναι, που δεν έχουμε πάει. Μόνο εκεί δεν έχουμε πάει. Ναι. Και δεν νομίζω να χρειαστεί να εξαντλήσουμε και άλλο χρόνο. Να κάτσουμε και λίγη ώρα μπροστά. Να παρατηρήσαμε με ησυχία, δεν ακούστηκε κάτι όση ώρα. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες μεταβολές στο τελευταίο θάλαμο που ήμασταν. Ναι, ναι, αυτές οι μεταβολές είμαστε στην Πάρνηθα. Αλλά είναι πολύ ενεργειακό. Εντάξει. Είμαστε σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, η Πάρνηθα. Συγκεντρώνει μαγνητικά πεδία. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι κεραίες της Αττικής βρίσκονται εδώ πάνω. Οπότε οι ενδείξεις είναι λογικές που λαμβάνονται. Η Πάρνηθα και ο Ημιτός είναι τα πιο δυνατά σημεία στην Αττική που στείλουν τις κεραίες όλες οι κεραίες. Έτσι, κινητές, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ράδιο, ασυρμάτι. Το μόνο που έχει μείνει είναι να ακούσουμε αν έχει καταγραφεί για κάποιους ήχους. Μόνο αυτό. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο.